Το βλέπετε το περιβάλλον. Είναι σήμερα, η μέρα είναι σήμερα, ταιριάζει. Έτσι να δούμε. Έχουμε φέρει η κυρία Βαγενά και τα σκορδάκια μας. Πιστεύετε, εσείς είστε προληπτικοί? Όχι, δεν είμαι. Δεν είστε. Παρόλο που είμαι αστρολόγος, δεν είμαι προληπτική. Θα δούμε, θα δούμε. Βεβαίως, καλώς τα έχετε εδώ πέρα τα σκόρδα, για το λόγο του ότι έρχεται και μια πανσέλινος έκλειψη σελήνης στο ζώδιο του Ιχθύ. Έχει ξεκινήσει αυτή την σήμερα. Η επιρροή έχει ξεκινήσει από τα τέλη του Αυγούστου. Ωστόσο, κορυφώνεται την Τετάρτη. Και γενικότερα έχουμε μια εβδομάδα με διαψεύσεις, προδοσίες, πισόπλατα χτυπήματα, ίντριγκες, παρασκήνια. Το live view να μην καίγεται γιατί όλα τα άλλα θα γίνουν. Ποια λοιπόν είναι τα πιο έτσι κρίσιμα ζώδια? Οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ηχθείες έχουν να περάσουν πιο δύσκολα, ιδιαίτερα όσοι είναι γεννημένοι 15 με 20 του μηνός του ζωδίου τους. Πάμε να σας ακούσουμε λοιπόν. Άλλη και βεβαίως όμως πολλοί θα εκπληρώσουν όνειρα και προσδοκίες αυτό το διάστημα και οι πιο τυχεροί είναι οι καρκίνικοι σκορπιοί. Έχετε ρέντα η καρκίνη αυτόν τον καιρό. Μήπως το κάνετε επίτηδες? Όχι, τον Οκτώβριο δεν θα σου λέω ωραία. Εντάξει, πάμε τότε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια εβδομάδα η οποία στιγματίζεται με έντονα συναισθήματα. Θα είναι βροχερό το αστρολογικό κλίμα και κυριολεκτικά και μεταφορικά κάποιες στιγμές. Είναι μια εβδομάδα με αρκετές ευαισθησίες, πολύ συνέστημα και καθαρίσεις κύκλων. Οι κρύοι βεβαίως φαίνεται ότι αυτό την εβδομάδα έχετε πολύ ίντριγκα, πολύ παρασκήνια, αρκετή δολοπλοκία, κρυφούς εχθρούς και είσαστε στο φόβο το πώς θα διαχειριστείτε κάποιες καταστάσεις που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά σας. Δυσκολεύεστε αυτό το διάστημα να πάρετε κάποιες ρεαλιστικές αποφάσεις, κυριαρχεί ο εκνευρισμός, κλείνουν κάποιοι κύκλοι και η βασική ανησυχία είναι το πώς θα υπερασπιστείτε το όνομά σας αρκετοί από εσάς. Είναι και ο κύριος Κασελάκης που ανήκει στο ζώδιο του κρυού, που επηρεάζεται έντονα αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως, μέσα από δύσκολες συνθήκες, η κρύη καταφέρνεται και βρίσκεται νέες διεξόδους, νέες μεθόδους για να μπορέσετε να τονώσετε τα οικονομικά σας. Ναι. Η Ταύρη. Τα λεφτά που έχει δανείσει, θέλω να σου πω, κύριε Κασελάκη. Να τονώσετε οικονομικά. Μ' αρέσει που τα συνδέεις. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στους Ταύρους. Οι Ταύροι είναι από τα κερδισμένα ζώδια της εβδομάδας. Υπάρχει μια ευνίδια αλλαγή της τύχης. Φαίνεται ότι αυτό το διάστημα καταφέρνετε και ολοκληρώνετε μια επιθυμία, ένα σχέδιο, κάτι το οποίο πραγματικά το θέλατε πολύ. Είσαστε αρκετά ανανεωμένοι. Φαίνεται ότι έχετε διακρίσεις και κατακτήσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με σπουδές, που έχουν να κάνουν με τα μίντια όσοι ασχολείστε. Και βεβαίως υπάρχει λιγάκι παραπάνω άγχος στην καθημερινότητα και είναι πιο φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Λίγο προσοχή μονάχα στους ανθρώπους που επιλέγετε να εμπιστευτείτε τα μυστικά σας και μη σας ξεφεύγουν κουβέντες τις οποίες λίγο αργότερα μπορεί να μετανιώσετε γιατί θα καταλάβετε ότι εκτεθήκατε. Πάμε στα δύσκολα. Οι δίδυμοι του Μαΐου δεν έχετε κανένα πρόβλημα αυτή την εβδομάδα. Απέναντίας φαίνεται ότι βελτιώνεται και τη φυσική σας κατάσταση και την εμφάνισή σας και χάνετε τα κιλάκια που πήρατε το καλοκαιράκι. Συνεχίστε. Όχι, δεν πήρατε, κύριε Υποφάντη, εσείς. Έχω χάσει. Για πάμε. Ναι. Αλλά βελτιώνεται όλο αυτό το κλίμα και στην εργασία και στην καθημερινότητα. Για άλλη όμως του Ιούνιου. Η υπόλοιπη του Ιουνίου είναι μια εβδομάδα με σκληρές αποφάσεις, σκληρά λόγια. Βεβαίως, οι δίδυμοι που είσαστε γεννημένοι 15 με 20 Ιουνίου χρειάζεται να είσαστε πολύ προσεκτικοί στις επαγγελματικές επιλογές. Πολύ μπορεί να διαψευστείτε, πολύ μπορεί να θυχτεί το όνομά σας στην παρούσα φάση. Δεν είναι εβδομάδα για να πάρετε δραστικές πρωτοβουλίες για ό,τι αφορά το μέλλον, την καταξίωση και τη δουλειά σας. Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή ίντριγκα και αρκετό παρασκήνιο και γενικότερα όλοι οι δίδυμοι έχετε πολύ έντονο ερωτικό πάθος αυτή την εβδομάδα. Και προσοχή στις απιστίες. Ναι, για συνεχίστε. Μην πεις τίποτα, εσύ ειδικά. Πάμε στα επόμενα, σας παρακαλώ πολύ. Πάμε στους καρκίνους. Οι καρκίνοι είναι ένα από τα ζώδια τα οποία θα εκπληρώσουν σχέδια, επιθυμίες και θα έχετε ταχύτατες εξελίξεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ποιον τομέα? Στον τομέα τον οποίο εργάζεσαι, ότι έχει να κάνει με μίντια, με εκδόσεις, με νομικά όσοι ασχολούνται, ότι κλείνονται, φεύγουν κάποια βάρη ή όσοι περιμένετε κάποιο χαρτί, κάποιο νομικό έγγραφο, κάτι το οποίο θέλετε να κλείσει. Είτε και σπουδές. Πολλοί μπορεί να δίνουν κάποιες εξετάσεις αυτόν τον καιρό. Όχι, δεν το έχετε. Είσαστε και σε περίοδο οι καρκίνοι που μπορείτε να είσαστε πιο ενεργοποιημένοι στην καθημερινότητά σας, να ξεκινήσετε γυμναστήριο και έχετε αρκετή ανθεκτικότητα.
Έτσι. Και βεβαίως δεν λείπει και ο έντονος ερωτισμός και από τους καρκίνους αυτή την περίοδο και κάποιες αναμετρήσεις με το παρελθόν και κάποια ξεκαθαρίσματα για θέματα οικογενειακής φύσεως που είναι ίσως λιγάκι το μόνο που μπορεί να σας χαλάει τη διάθεση κάποιες στιγμές. Παρ' όλα αυτά, αξιοποιήστε τα όμορφα και θυμηθείτε ότι νέες γνωριμίες και συμπτώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο μπορούν να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά σε κάτι το οποίο το θέλατε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πάμε στα λιοντάρια. Το δάκρυ πέφτει κορόμιλο αυτή την εβδομάδα για τα λιοντάρια, όπου οι συγκινήσεις χτυπούν κόκκινο. Και είναι εβδομάδα που προβληματίζεστε ιδιαίτερα για τα οικονομικά σας, τις οφειλές που μπορεί να έχετε προς τρίτους, τις διευθετήσεις που πρέπει να κάνετε. Και βεβαίως για πολλούς λέοντες αναβλύζουν και ιδιαίτερη ψυχολογική φόβη αυτή την περίοδο, οι οποίοι πηγάζουν από γεγονότα που έχετε περάσει σε παρελθόντα χρόνο. Είναι βεβαίως μια εβδομάδα που πολλοί δέχεστε και κάποιες πιέσεις στα επαγγελματικά σας ή κάνετε κάποια λόγια τα οποία σας φορτίζουν αρκετά. Πάρτε χρόνο για τον εαυτό σας και ξεκουραστείτε επαρκώς. Το έχετε ανάγκη. Η Παρθένη είναι ένα από τα ζώδια που θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι αυτή την εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα που διαψεύδονται οι προσδοκίες που είχατε για μια σχέση ή για μια συνεργασία. Νιώθετε λιγάκι ότι πιαστήκατε στη φάκα, ότι σας ξεγελάσανε, ότι κάτι δεν έγινε ακριβώς έτσι όπως σας είχαν τάξει ή σας είχαν πει. Και αυτό σας φορτίζει σημαντικά. Βεβαίως, είναι και περίοδος που μπαίνουν οι άνθρωποι στη ζωή σας, οι οποίοι θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο για την πορεία του έτους που συνεχίζεται και ολοκληρώνεται. Λίγο προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών και η δικτύωση είναι η διέξοδος για να μπορείτε να κάνετε τις μέρες σας αρκετά πιο όμορφες. Πάμε στους ζυγούς. Η ζυγή ξεκινάει η περίοδος των γενεθλίων σας αυτή την εβδομάδα, οπότε είναι μια καλή εποχή για να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, να γυρίσετε μια νέα σελίδα. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα μπορεί να νιώσετε αρκετά αδύναμοι, κουρασμένοι, ότι βαριέστε λίγο παραπάνω στη δουλειά, ότι θέλετε να τα αφήσετε για λίγο όλα πίσω σας. Δείξτε λίγο προσοχή σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη φυσική κατάσταση, με το κατοικίδιο, με την εργασία. Κάποια πράγματα μπορεί να πηγαίνουν λίγο πίσω αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως και στα ερωτικά πάθη, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη. Η περίοδος αυτή, ωστόσο, είναι αρκετά αγωνιστική και φέρνει σημαντικές εξελίξεις για την πρόοδο και την επίτευξη στόχων, είτε έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τομέα. Η Σκορπιοί, ένα από τα ζώδια τα οποία θα χαμογελάσετε αυτή την εβδομάδα και είναι και είσαστε και ένα από τα ζώδια που θα ρομαντζάρετε πολύ περισσότερο μέσα στις επόμενες μέρες. Φαίνεται ότι αρκετοί μπορεί να έχετε μια σημαντική γνωριμία στα αισθηματικά σας όσοι είστε ελεύθεροι. Άλλοι μπορεί να επιτευχθεί κάποιο σχέδιο, κάποια επιθυμία που μπορεί να είχατε με τα παιδιά σας και να νιώσετε μεγάλη ικανοποίηση. Βεβαίως, αρκετοί κάνετε και επεκτατικά βήματα, είτε στη δουλειά σας, κάτι καινούριο το οποίο ξεκινάτε και βάζετε ένα καλύτερο σχεδιασμό σε αυτά τα οποία θέλετε να υλοποιήσετε. Οι τοξότες, συναισθηματικά μπερδέματα αναμένονται αυτή την εβδομάδα. Πολλοί μπορεί να προβληματιστείτε από μια οικογενειακή υπόθεση, από κάτι που συμβαίνει στο σπίτι και είσαστε κάπως ανήσυχοι και λοχεύουν αρκετοί φόβοι αυτή την περίοδο. Γίνονται κάποιες ανακατατάξεις και στον επαγγελματικό χώρο οι οποίες σας αγχώνουν. Και βεβαίως τα βλέπετε λιγάκι, είσαστε λίγο απαισιόδοξοι που δεν το συνηθίζετε οι τοξότες αυτόν τον καιρό και αγχώνεστε και για το μέλλον των οικονομικών και για όλα αυτά. Βεβαίως μπορώ να πω ότι όλη αυτή η περίοδος που περνάτε θα σας ενεργοποιήσει πολύ περισσότερο προκειμένου να βάλετε καλύτερες δομές στη ζωή σας. Οι εγώκεροι θα πάρετε κάποιες τελικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα που θα σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Φαίνεται ότι είναι μια εβδομάδα που κατασταλάζετε στο τι θέλετε για το αύριο, γίνεστε πιο συναισθηματικοί, πιο εκφραστικοί και λέτε αυτά τα οποία αισθάνεστε, κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο για έναν εγώκερο. Και βεβαίως αρκετοί έχετε νέα δημιουργικά σχέδια, έχετε μια επιτυχία και για ένα ζήτημα επαγγελματικό αυτή την εβδομάδα. Και δέχεστε και κάποιον ανταγωνισμό ο οποίος σας βοηθάει το να βελτιωθείτε και να γίνετε καλύτεροι. Οι υδροχόοι από την άλλη πλευρά έχετε μια εβδομάδα με αστάθεια οικονομική και συναισθηματική. Δεν ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε και νιώθετε ότι είναι λιγάκι αβέβαια τα πράγματα γύρω σας, είτε στον χώρο τον επαγγελματικό, είτε ακόμα και στα προσωπικά σας που μπορεί λιγάκι να προσπαθείτε να οριοθετήσετε κάποιες καταστάσεις και να ξέρετε καλύτερα πού πατάτε και πού βρίσκεστε. Βεβαίως οι μέρες σας είναι πολύβουες και με πολλές δραστηριότητες, γεγονός που σας αγχώνει αρκετά και πρέπει να κάνετε έναν καλύτερο προγραμματισμό.
Οι ηχθείς, αναγκάζεστε να αποδεχτείτε τη σκληρή αλήθεια. Έχουμε μια πανσέλινο έκλειψη σελήνη στο δικό σας ζώδιο αυτή την εβδομάδα και βεβαίως απαραίτητο είναι να παραμείνετε ρεαλιστές και να μην πετάτε στα σύννεφα κάνοντας πράγματα τα οποία λίγο αργότερα θα μετανιώσετε. Είναι μια έκλειψη ωστόσο που σας προσγειώνει στην πραγματικότητα, νιώθετε ότι απογοητεύεστε, είτε και οι ίδιοι μετανιώνετε για επιλογές που μπορεί να είχατε κάνει σε παρελθόντα χρόνο. Κάποια λόγια και κουτσομπολιά στο κοινωνικό περιβάλλον θα σας πληγώσουν αυτή την εβδομάδα και βεβαίως λίγο προσοχή στην ευρικότητα, στην αισθηματική σας ζωή, αλλά και με τα παιδιά σας που μπορεί να είσαστε λιγάκι πιο εύθυκτοι. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν, όλα αυτά. Ενδιαφέροντα. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.